Τον έχουμε τον κύριο Τάσο. Έχουμε τον κύριο Τάσο. Μαζί μας ο κύριος Τάσος. Ναι, ναι. Έτσι. Παρότι πέρασε μια μέρα δεν έχω κάτι νεότερο να σας πω για το κουμπέλι. Πίστευα ότι σήμερα θα είχαμε εξέλιξη. Δεν είναι απλό. Γιατί δεν είναι αλλά απλό. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι ο Κουρμπέλης το σκέφτεται. Αλλιώς θα έχει απαντήσει θετικά στην πρώτη. Ή αρνητικά. Πάρ' το κι αλλιώς. Ναι, το σκέφτεται. Γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο παίρνει εύκολα απόφαση να φύγει στο εξωτερικό. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ναι. Εγώ Τάσο ξέρω κάτι άλλο. Ότι δεν παίρνει εύκολα απόφαση να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Όχι να φύγει στο εξωτερικό. Περίπου το ίδιο είναι. Ναι, περίπου όχι, το ίδιο. Αν φύγει Παναθηναϊκό, πας στο εξωτερικό θα μου πεις. Ναι. Αλλά έχει με τον Παναθηναϊκό και θέματα. Δηλαδή. Τι. Ρε παιδί μου, το έχει φερθεί καλά ο Παναθηναϊκός με την ιστορία του τραυματισμού του και αυτά. Ναι, και αυτά όλα τα. Πολλοί νόμιζαν πάρα πολύ σκοτώ, ναι. Δεν θα επανέλθει. Και αυτά τα έτσι. Μετράει. Επίσης, από όσο ξέρω, ναι. Επειδή έχω γνωρίσει τους γονείς όταν ήταν πιτσερικάς, ναι. Η οικογένεια είναι μια πολύ σοβαρή οικογένεια. Mm. Δηλαδή δεν μοιάζει η ποδοσφαιρική οικογένεια. Ξέρεις, δεν είναι αυτό ναι. Το παιδί που είναι από πίσω και λένε. Μας το αδίκησε. Μας το αδίκησε και άβαλτον και τέτοια. Λοιπόν. Δεν είναι για το, και για τον ίδιο δεν είναι εύκολη. Πιστεύω, χωρίς να έχω ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Με τους κουμπέλιδες εννοώ, με τους γύρω-γύρω έχω μιλήσει. Καταρχάς ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ κλειστό. Ναι. Άρα δεν βγαίνει τίποτα από αυτόν. Ναι. Από τον Παναθηναϊκό βγαίνουν ελάχιστα. Έως τίποτα. Mm. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι εκτιμήσεις. Το γεγονός ότι έχει μια πρόταση στην Trabzonspor που φτάνει το 1 εκατομμύριο το χρόνο για τριετές συμβόλαιο. Αυτή η πρόταση είναι εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα 5 μέρες. Είναι ένα δεκαπενθήμερο τουλάχιστον. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση εδώ και 6 μέρες και δεν έχει πει ναι στην Trabzonspor, οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι το σκέφτεται. Γιατί αλλιώς θα είχε πει ναι στην Trabzonspor. Η διαφορά υπάρχει οικονομική. Δεν φτάνει του Παναθηναϊκού προσφορά στον εκατομμύριο με τίποτα. Έτσι. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχει απαντήσει ακόμα θετικά σημαίνει ότι το σκέφτεται. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει κιόλας. Μπορεί να πάει στην Trabzonspor. Τάσο, τι να μπορεί σκέφτεται. Όμως... Τι να σκέφτεται. Στην πραγματικότητα περιμένει μια καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Τι σκέφτεσαι, πόσο καιρό το σκεφτεί. Δεν ξέρω και στις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ανεβάσει την προσφορά του κι άλλο και να μην το ξέρουμε. Ναι. Έτσι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Οι Τούρκοι εχθές το είχαν σίγουρο ότι πάει εκεί. Ναι, ναι. Σημερινό δημοσίευμα γράφει ότι απλά η διοίκηση της Trabzonspor επιβεβαιώνει τις επαφές, αλλά λέει δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία. Okay. Οπότε είμαστε σε όλες τις αναμονές. Ξέρεις, αν κάποιος δεν κλείνει, πάει να πει ότι εν δυνάμει θα μείνω. Εν δυνάμει τι σημαίνει. Χρόνο, συμβολίο, λεφτά. Τέρμα. Αυτό είναι. Εφόσον είσαι ευχαριστημένος με την ομάδα και είναι. Ναι. Okay. Σωστό. Τι άλλο να κάνει. Γι' αυτό σας λέω είμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων τώρα και πιστεύω δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ. Ξάλλου ο ίδιος ο Δημήτρης είχε πει παίζει την περασμένη Δευτέρα στον Τέμι. Ναι. Ότι δεν θα γίνει σίριαλ. Εντάξει, σίριαλ τώρα έγινε. Αυτό δεν είναι ακόμα. Όχι, δεν έχει γίνει. Μίνι σίριαλ. Σίριαλ για μένα είναι να είσαι 20-25 μέρες και να κάνεις επαφές. Υπάρχουν. Ναι, οκ. Τώρα η επαφή του Παναθηναϊκού είναι 5 μέρες, έξι, δεν είναι παραπάνω. Ναι, ναι, okay. Οπότε πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι. Είναι και σωστό όλο αυτό όπως γίνεται. Ναι. Έχω μία πρόταση, δεν σας αποκλείω. Ναι. Και γι' αυτό θα περιμένω αν μπορείτε να κάνετε καλύτερη, αν δεν κάνετε καλύτερη, τι να κάνουμε. Τέρμα. Ναι. Εντάξει, δεν εγώ πιστεύω πάντως ότι τις τελευταίες μέρες επαφές Παναθηναϊκού Κουρμπέλη υπάρχουν. Ναι, βέβαια, προφανώς. Αλλιώς για ποιο λόγο να μην φύγει. Ακριβώς. Ναι. Πάντως ίσως πρέπει να γίνει και λίγο μάθημα αυτό. Σε ποιον. Και στον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα εγώ το λέω. Δηλαδή, αν έχεις ένα ποδοσφαιριστή και τον χρειάζεσαι, κλείσε τον 6 μήνες πριν. Γιατί έκλεινε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τον Ιανουάριο. Έκλεινε ο ίδιος. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ευκολότερο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που λες. Αυτό έχει γίνει φέτος στον Παναθηναϊκό και με τον Ρούμπεν και με τον Σέκελ και με τον Αϊτόρ. Ναι. Ο Κουρμπέλ πήγε λίγο πίσω το θέμα. Εγώ πιστεύω, επειδή ήταν σε εξέλιξη και τα play-off, έτσι, και στην Ιάκα και το play-off είναι λίγο δύσκολο να κάτσει ένα παίκτη. Εγώ λέω για πολύ νωρίς. Εγώ σου λέω το Δεκέμβριο τον Ιανουάριο. Συνήθως σε Δεκέμβριο λένε από την πίστη εξάμεινο. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σωστό. Από εκεί πέρα με τη λήξη το play-off θα έπρεπε να είχαν γίνει επαφές. Με τη λήξη το play-off. Δεν έγινε αμέσως. Έχεις αποφασίσει πόσα λεφτά δίνεις τον Ιάνουάριο τον Δεκέμβριο. Κανονικά πρέπει. Όχι. Για μένα κανονικά πρέπει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η λήξη συμβολέου, μάλλον οι παίκτες που θες να ανανεώσεις σαν σύλλογος, πρέπει σχετικά να τους ανανεώσεις σχετικά πιο νωρίς από τη λήξη συμβολέου τους. Α, ναι, συνήθως λένε Δεκέμβριο για να μην μπει στη διαπραγμάτευση. Συνήθως να μην μπει το εξάμεινο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν
Δεν είναι, σου λέω πολύ λογικά πράγματα. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που έχω πει, αυτό που έχω πει και τις τελευταίες ημέρες. Εφόσον μείνει ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μεγάλο, έτσι. Δεν υπάρχει στο σχεδιασμό η απόκτηση ενός παίκτη που θα παίζει στις θέσεις του Κουρμπέλη. Οι θέσεις του Κουρμπέλη ποιες είναι? 8 και 6. Έχει παίξει και αντί του Πέρετ σε παιχνίδια, έχει παίξει και με τον Πέρετ σε αρκετά παιχνίδια. Okay. Εάν φύγει ο Κουρμπέλης, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει βασικό παιχνίδι. Ήδη θα σκέφτονται. Σου λέει μπορεί να φύγει. Ωραία. Για να σκεφτούμε, ναι, γιατί εξάρια υπάρχουν. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια εξάρια. Ναι, 100%. Ότι υπάρχουν, ακόμα επαφές. Γιατί θα... από τη στιγμή που κάνουν επαφές με τον Κουρμπέλη για να τον κλείσουν αυτή τη στιγμή, ναι, πιστεύω ότι εκεί έχει πέσει το βάρος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ασυγχώρητο. Γιατί σου λέει ο άλλος μπορεί να πει κάποια στιγμή, φεύγω. Αντιθέτως, στη θέση 10 που είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίκτη, υπάρχουν επαφές με την Σλάβια Πράγα για το link. Okay. Χωρίς να αποκλείω όμως να υπάρχει κι άλλος στόχος, τον οποίο δεν τον έχουμε μάθει. Και να το κρατήσουμε αυτό, διότι ο Παναθηναϊκός γενικά δεν κινείται λίγο, προσπαθεί να κινηθεί με κάποια μυστικότητα. Κάποια πράγματα που βγαίνουν κυρίως από το εξωτερικό. Ναι. Άλλα ισχύουν, τα περισσότερα δεν ισχύουν. Οπότε δεν αποκλείω εκτός από το link να υπάρχει κι άλλος παίκτης για τη θέση αυτή. Και να όλες οι ελληνικές ομάδες, καμία ελληνική ομάδα δεν ανακοινώνει στόχους πάντως. Ναι. Καμία ελληνική ομάδα. Εντάξει, και ο λόγος υπάρχουν είναι... εποχές, υπάρχουν εποχές που διαρροές είναι πιο... μεγαλύτερες. Μεγαλύτερες, ναι. Ναι. Ναι, ο λόγος είναι, ξέρεις, ότι μετά γυρνάνε σε επίπεδο επικοινωνίας και λένε «Α, θέλατε να πάρετε το link». Τώρα τι πήρατε, τον χάσατε. Α, αποτύχατε. Οπότε ο άλλος σου λέει κανένα με το μάθει κανένα. Έχεις πόντος αυτό που λες. Ναι. Έχεις πόντος, έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί μπορεί να πάρεις π.χ. ένα παίκτη που μπορεί να αποδειχθεί καλύτερος από αυτόν. Ναι, ναι. Αλλά από τη στιγμή που αυτό έχει γίνει serial και ο κόσμος έχει φτιαχτεί από αυτό που είναι ο Χάτζη, λέει... Τάσο. Πού είναι ο Χάτζη, ο Αέρο, πού είναι ο Χάτζη. Κακά καλοκαίρι ήταν. Τρία-τέσσερα καλοκαίρια ο Χάτζη. Τα πετρέλαια του Βαρδινογέννη θα δώσει στη Ρουμανία και θα τον πάρει. Συγκινητικό, ε. Και ήταν και συνθήματα αυτά, γιατί λέγανε μεν και απάντησαν και οι άλλοι που είναι ο τάδε. Δηλαδή όλοι είχαν κάτι. Ποιο είναι η ιδέα των Ολυμπιακών. Καλά είσαι. Προσπαθώ να θυμηθώ. Ναι. Που είναι ο τάδε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Ότι ελπίζω και εύχομαι σήμερα, αύριο. Άσε και κάτι για να έχουμε να μιλάμε αύριο. Ναι, ναι. Ό,τι νότερο έχουμε να το πούμε. Έγινε. Έγινε.